Χαίρετε. Λοιπόν, να έρθουμε να λύσουμε μια εξίσωση η οποία καλείται ολοκληρωτική εξίσωση. Παρατηρήστε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε διαφορική, δεν έχουμε παράγωγο μέσα, με συγχωρείτε. Έχουμε όμως ένα ολοκλήρωμα. Ωραία. Θα καταληθεί ακριβώς στην ίδια διαδικασία. Δηλαδή, θα έρθω εδώ πέρα και θα πάρουμε τα σχηματισμό Laplace και ο πρώτος όρος θα μου δώσει φυσικά το ψι του S. Πάρα πολύ ωραία. Ίσον λοιπόν με ταφ τρίτης. Ταφ τρίτης είναι τρία παραγοντικό, συγγνώμη, επί τρίτης, άρα αυξάνεται συν 1, θα γίνει S τετάρτης λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και ολοκλήρωμα του ημιτόνου τάφ μείον τ, έτσι, επί ψι του τ, δηλαδή, αυτό το παρατηρήσετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη συνέλιξη μεταξύ του ημιτόνου, πάρα πολύ ωραία, και της συνάρτησης ψι. Το γράψω και με αστεράκι. Okay. Τι ισχύει λοιπόν για τη συνέλιξη, έτσι, ο μετασχηματισμός Λαπλάς της συνέλιξης δύο σημάτων είναι ο Λαπλάς του πρώτου και ο Λαπλάς του δεύτερου. Επομένως έχουμε το Λαπλάς του ημιτόνου, okay, ο οποίος είναι 1 προς S τετράγωνο συν 1 τετράγωνο, που είναι μονάδα, επί λοιπόν ψι του S. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν παίρνουμε και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε ακριβώς όπως ξέρουμε. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε. Θα πάω αυτόν τον όρο, τον τελευταίο από τα αριστερά και θα βγάλουμε κοινό παράγοντα 1 μείον 1 δια S τετράγωνο συν 1 και όλο επί ψι του S. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ισούται με 6 δια S τετάρτης. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω λίγο πράξη εδώ στα αριστερά. Αν κάνω το κλάσμα το μόνιμο στην αριθμητή θα πάρω S τετράγωνο και 1 μείον 1. 1 μείον 1 δηλαδή 0, άρα θα πάρω S τετράγωνο προς S τετράγωνο συν 1 επί ψι του S είναι ίσο με, ορίστε, 6 προς S τετάρτης. Πάρα πολύ ωραία, άρα να κάνουμε και ένα χειαστή για να πάρω την περιγραφή της συνάρτησης ψι. Η ψι λοιπόν θα γίνει, για να δούμε, 6 επί S τετράγωνο και 1 δια S τετράγωνο επί S τετάρτης, S έκτης. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή θα γίνει 6 επί 1 δια S τετάρτης συν 6 δια S έκτης. Εδώ τι έκανα, ουσιαστικά έσπασα το κλάσμα έτσι, στα δύο, σπάζοντας ουσιαστικά τον αριθμητή, εφόσον ο παρονομαστής είναι ήδη παραγοντοποιημένος και είναι το S έκτης. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ απλό, γιατί έχουμε δύο συναρτήσεις, των οποίων το μετασχηματισμό Laplace τον γνωρίζουμε. Άρα εδώ πέρα, παίρνοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace, έχουμε ότι η ψή του ταφ είναι ίσο με 6, για να δούμε, έχουμε το S τετάρτης, το S τετάρτης είναι ταφ τρίτης, ωραία, για να τα θυμηθώ λίγο από τον πίνακα, αλλά πρέπει να διαιρέσω κιόλας με το παραγωγικό το αντίστοιχο, είναι ταφ τρίτης δια 3 παραγωγικό, για να το σκεφτώ λίγο, ναι, συν 6, το 1 δια S έκτης είναι ταφ πέμπτης δια 5 παραγωγικό αυτή τη φορά, έτσι, για να το σκεφτώ λιγάκι. Ταφ τρίτης, ναι, ωραία, μια χαρά. Αν τα θυμάστε, ανατρέχετε έτσι στο πινακάκι σας. Επομένως, για να κάνουμε λίγο πραξούλες εδώ πέρα, το ταφ τρίτης, το τρία παραγωγικό, συγγνώμη, πόσο είναι 2, 3, 6, άρα αυτό φεύγει. Επομένως, έχω το ψι του ταφ είναι ίσο με ταφ τρίτης. Ωραία. Κάνω και μια διόρθωση εδώ πέρα, θα βάλω τη βηματική μετά απ' έξω. Συν 6 φορές, για να το δούμε, είναι 6 δια το παραγωγικό, δηλαδή 1 επί 2, επί 3, επί 4, επί 5, έτσι. 2 επί 3 μου κάνει 6, άρα αυτό φεύγει και μου μένει 20 λοιπόν, τα πέμπτης χωριστό την παρένθεση. Και όλο αυτό θα ήθελα πριν να το προσθέσω, εδώ πέρα να βάλουμε μια βηματική, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, θέλουμε να βάλουμε τη βηματική για να δείξουμε ότι το σύστημα ξεκινάει την προσομοίωσή του από τη χρονική στιγμή 0. Άρα είναι ταφ τρίτης συν ταφ πέμπτης προς 20 και όλο αυτό επί μια βηματική συνάρτηση. Έτσι. Και αν θέλω να είμαι σωστός, τη βηματική συνάρτηση θα τη βάλω και εδώ, με το που έχω πάρει τον αντίστροφο Λαπλάς. Τι είναι η διαδικασία επομένως. Okay. Παρόλο που θα είναι δηλαδή παράξενο να λύσουμε μια ολοκληρωτική εξίσωση, τόσο διαφορετική, όχι. Παίρνουμε Λαπλάς. Φυσικά αυτή ήταν έτσι κατασκευασμένη. Καταλαβαίνετε, για να μας διευκολύνει. Είχαμε μια συνέλιξη εδώ μέσα. Okay. Θα δούμε όμως και μια άλλη περίπτωση που δεν έχουμε συνέλιξη παρακάτω. Και πάρα πολύ απλά προχωράμε στη λύση. Ωραία. Τώρα, αν σας προκύψει κάποιο κλάσμα που δεν θυμάστε, προφανώς
θα ανατρέξει στο πίνακά τη. Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλου του μετασχηματισμού απλά απ' έξω. Δύο-τρει μόνο βασικού θα έλεγα καλό είναι να του θυμάστε, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ωραία. Αυτά λοιπόν και τα λέμε και στα επόμενα βιντεάκια.